Σεβασμιότητα, κυρία Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Βουλευτή, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακή και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας ομιλητές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στη μεταβατική αυτή βραδιά από τον Ιούλιο στον Αύγουστο σας αφιερώνουμε το στίχο του ποιητή Οδυσσέα Λύτη. Ο Αύγουστος σελούζονταν μες στην αστροφυγιά και από τα γένια του έσταζαν άστρα και γιασεμιά. Καλώς ήρθατε στη μικρή μας πόλη, καλώς ορίσατε στο νέο μουσείο μας. Φέτος συμπληρώνονται 37 χρόνια από την ημέρα που ορισμένοι νεαπολίτες με ανησυχίες, έχοντας ως πρωτοπόρους τον Ζέφος Μανώλη και Μαρία Πιτικάκη και τον Γιάννη Ρούσο Κούνδουρο, ίδρυσαν την πολιτιστική και λαογραφική εταιρεία Απάνω Μεραμπέλου, εμφορούμενη από οράματα και εμπνεύσεις για την πόλη τους, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία ενός μουσείου που να προβάλλει τον νεότερο πολιτισμό της περιοχής μας. Εξ αρχής, τα εκθέματα που συγκεντρώθηκαν στεγάστηκαν στο κτίριο της Μητρόπολης Πέτρας με παραχώρηση του αείμνηστου Μητροπολίτου κυρίου Δημητρίου Μπουρλάκη και παρέμειναν εκεί έως το 2013. Η ιδέα της χρήσης αυτού του χώρου που βρισκόμαστε σήμερα για τη στέγαση του μουσείου είναι αρκετά παλιά. Σημειώνω πως η άρτια επισκευή του κτηρίου μετά την πάυση λειτουργίας του σχολείου τη δεκαετία του 90 ή του 80, δεν είμαι σίγουρη, επί δημαρχίας του Γιώργου του Γαράκη, από τους αρχιτέκτονες Καφετζάκη Φούσκη, φέρει την επωνυμία Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης. Όμως οι συνθήκες που ακολούθησαν δεν ήταν ευνοϊκές. Το κτίριο παρέμεινε με περιστασιακές χρήσεις και πολλάκες ασύμβατες με το χαρακτήρα του. Και η παραχώρηση εν τέλει της μιας πτέρυγας έγινε το 2011 από τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Έκτοτε ακολουθεί ένας αγώνας δρόμου. Η ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα Λίτερ το Δεκέμβριο του 2014 μας επέτρεψε να διαμορφώσουμε το κτίριο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μουσείου, να εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και να εξυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό του με προϋπολογισμό 207.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Για το έργο όπως έγινε και με την ταχύτητα που απαιτήθηκε, οφείλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της κοινωνίας τον αρχιτέκτονα Οδυσσέα Σγουρό, ο οποίος ήταν και είναι παρόν χωρίς ανταλλάγματα, τον πολιτικό μηχανικό και εργονίτη Γιώργο Καφετζάκη, την αναπτυξιακή Λασιθίου ως φορέα διαχείρισης του προγράμματος και τα μέλη μας που έθεσαν τις περιουσίες τους στη διάθεση του μουσείου για την προπληρωμή των τιμολογίων. Στο διάστημα Φεβρουάριος 2016 έως και χθες, ακολούθησε η επανέκθεση του υλικού στους νέους χώρους με πολλή προσωπική εργασία σε καθημερινή βάση μελών και φίλων του μουσείου. Τη συνδρομή του Μητροπολίτη μας, που μόλις εγκαταστάθηκε στην πόλη, μας έδωσε το χέρι και στηριχτήκαμε. Του Περιφερειάρχη κυρίου Αρναουτάκη και των άλλων χορηγών που είδατε καθώς θα μπαίνατε στο κτίριο. Τα αντικείμενα των διαφόρων συλλογών του μουσείου είναι μερικές χιλιάδες, με άμεση προοπτική να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο και καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα από τον 19ο έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Εκτίθεται στους χώρους μας
ένα μόνο τμήμα του μουσιακού υλικού που διαθέτουμε. Στον τίτλο του μουσείου προστέθηκε επιπλέον και το επίθετο ιστορικό, αφού η μία αίθουσα είναι αφιερωμένη στην επίσημη τοπική ιστορία, με νέο εντελώς το τμήμα αναφοράς στην κατοχή και την αντίσταση, αλλά και γιατί η ιστορία της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων αποτελεί το στιμόνι της ταυτότητας και της παρουσίας ενός τόπου. Κατά τη διάρκεια των 37 χρόνων ζωής του μουσείου, πολλοί άνθρωποι μόχθησαν. Ιδιαίτερη μνήμα θα μου επιτρέψετε να κάνω στην κυρία Δώρα Κουκολάκη, ιδρυτικό μέλος, η οποία, με συγχωρείτε, εν ενικοντού της πλέον, έδε το παρόν καθημερινά στην προσπάθεια επανέκθεσης. Είναι εδώ, είναι πολύτιμος πάντα ο λόγος της και αποδεικνύει τη συνέχεια των γενεών. Φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της Νεάπολης και του Απάνω Μεραμπέλου είναι μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων, εκτός των ελαχίστων εξαιρέσεων που βρίσκονται στις παρυφές της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι απλοί, άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι της προσφοράς, οι οποίοι, παρά τη μικρή τους δύναμη σε επίπεδο διαμόρφωσης των συνθηκών της πολιτικής, αγωνίζονται να κρατήσουν τον τόπο του ζωντανό και να τον καταστήσουν όσο το δυνατόν συμμέτοχο των εξελίξεων χρόνια τώρα. Χωρίς υποστήριξη, μόνοι τους, χωρίς μέρη να άνωθεν, πολλάκις δε αντιπαλεύοντας και δύσκολες ή επιθετικές πρωτοβουλίες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος, οι οποίοι άνοιξαν τα σεντούκια όχι μόνο των οικογενειών τους, αλλά τα σεντούκια της καρδιάς τους. Στήριξαν και θα στηρίζουν πάντα το μουσείο της πόλης τους. Είναι, όπως θα έλεγε και ο Ελίτης, κάποιοι πεισματάριδες που αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ευχαριστίες σε πλήθους ανθρώπων, αλλά ο κατάλογος είναι μακρύς. Γι' αυτό επιλέγω τούτη τη στιγμή να ευχαριστήσω την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νερμοστοπούλου, τον Περιφερειάρχη κύριο Αρναουτάκη, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους κύριο Φιλιππίδη και κυρία Γκαζή, για την παρουσία τους, που είναι τόσο αναγκαία σε αυτό το απομακρυσμένο από τα κέντρα τόπο, και σας καλώ όλους ανεξαιρέτως μαζί μας με το λόγο του νομπελίστα ποιητή. Ελάτε από την αρχή να ζήσουμε τα χρώματα, να ανακαλύψουμε τα δώρα του νησιού. Ελάτε να στρώσουμε το φως, να κοιμηθούμε το γαλάζιο φως στα πέτρινα σκαλιά του Αυγούστου. Να πιάσουμε το σύννεφο, να βγούμε από τη συμφορά του χρόνου. Στις εξοχές της ανοιχτής καρδιάς θα δούμε να ξαναγεννιέται ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ.